Σκληρούς χαρακτηρισμούς αντάλλαξαν στη Βουλή ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Λαφαζάνης και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος μετά από επίκαιρη ερώτηση του τελευταίου. Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση του Υπουργού, ο οποίος κατηγόρησε τον Ανδρέα Λοβέρδο ότι τελεί σε απόλυτη και πλήρη σύγχυση, ενώ έκανε επίσης λόγο για πέμπτη φάλαγγα, η οποία δεν θέλει να ακούσει την οποιαδήποτε κριτική στο ευρωπαϊκό κατεστημένο, η οποία λειτουργεί ως υπαλληλία των πιστωτών. Απαντώντας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη ως μαχητή της δραχμής, οπαδότης πτώχευσης και υποστηρικτή της ρήξης, με τον Υπουργό να μιλάει για παραλήρημα του Ανδρέα Λοβέρδου και να σημειώνει ότι ο ίδιος είναι οπαδός της χώρας, του λαού και του δημοσίου συμφέροντος. Να διπλωθεί ως προς αυτή σας την επιλογή να θεωρείτε ότι για τη χώρα η ρήξη είναι αναπόφευκτη και η σύγκρουση με τη γερμανική Ευρώπη είναι αναπόφευκτη, ή διατηρείτε και μετά τις τελευταίες εξελίξεις των τρεχουσών ημερών την ίδια άποψη? Βεβαίως υπάρχει ένα κόκκινο νήμα που διαπνέει αυτά που λέτε, κύριε Λοβέρδο. Υπάρχει ένα κόκκινο νήμα που τα διαπνέει. Είναι η πέμπτη φάλαγγα, η οποία δεν θέλει να ακούσει την οποιαδήποτε κριτική στο ευρωπαϊκό κατεστημένο. Απήντησε ο μαχητής της δραχμής. Απήντησε ο υποστηρικτής της δραχμής. Απήντησε ο οπαδός της πτώχευσης. Απήντησε αυτός ο οποίος υπερασπίζεται τη ρήξη. Με γεια σας, με χαρά σας. Και σας επιστρέφω όλους τους χαρακτηρισμούς που είπατε. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε επερώτηση, αλλά με ένα παραλήρημα από τον κύριο Λοβέρδο, παραλήρημα ενοχής, διότι στο πρόσωπό του βλέπουμε την Ελλάδα των μνημονίων, στο πρόσωπό του την Ελλάδα που μας φέρανε σε αυτά τα χάλια.